Κύριε Λιμπερίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Από την Αθήνα. Μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συνοδεύεται τον κύριο Κουτσούμπα σε αυτή την περιοδία. Προηγήθηκε, να θυμίσω, η επίσκεψη σε Μόντρεαλ και Τορόντο του Καναδά. Ποιο είναι το κλίμα, κύριε Λιμπερίδη, που έχετε εισπράξει από τους ομογενείς, τα ζητήματα που τους απασχολούν επιπλέον? Όπως είπατε πολύ σωστά, έχει ολοκληρωθεί η περιοδία στον Καναδά με τις επαφές και επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα στους φορείς της παροικίας, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, και την πραγματοποίηση δύο πετυχημένων συγκεντρώσεων της κομματικής οργάνωσης του Μόντρεαλ και της Λέσχης Φίλων του Τορόντο. Στο επίκεντρο της περιοδίας του Γενικού Γραμματέα στον Καναδά, αλλά και στην Νέα Υόρκη που ξεκινάει από σήμερα, έχουν τεθεί τα ζητήματα που απασχολούν την ομογένεια σε αυτές τις δύο μεγάλες χώρες, που αριθμεί ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από Δήμων Ελλήνων. Έτσι, εκ των πράγματων, στο επίκεντρο μπήκαν τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν. Προβλήματα που έχουν να κάνουν καταρχήν με ζητήματα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την υποβάθμιση ουσιαστικά αυτού του μεγάλου ζητήματος που έχουν τα παιδιά των αποδήμων σε αυτές τις πόλεις, αλλά και που αφορούν και συνολικά, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει ελληνισμός. Δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο. Αναφέρεστε προφανώς στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο εξωτερικό, και τα σχολεία που υπάρχουν κτλ. Βεβαίως, την έλλειψη καθηγητών και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε, έγιναν συναντήσεις με τους φορείς της ομογένειας, τις ελληνικές κοινότητες, όπου εκτέθηκαν τα προβλήματά τους. Προβλήματα που έχουν να κάνουν επίσης με ζητήματα συνταξιοδοτικά, προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται, που έχουν να κάνουν και με την πολιτική που ακολουθείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες που ζουν, δηλαδή την αύξηση του κόστους ζωής, τη μείωση διαφόρων επιδομάτων, έχει να κάνει με το πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης της στέγασης. Τη στέγη συνολικά. Είδατε, κύριε Λιμπερίδη, κάποια σημεία είναι κοινά και απασχολούν τελικά μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης της παγκοσμιοποίησης. Βρισκόμαστε λίγο πολύ όλοι αντιμέτωποι με κάποια κοινά σοβαρότατα προβλήματα. Βεβαίως, και αυτό είναι που αναδύθηκε και αυτές τις μέρες της περιοδίας. Ότι ακριβώς υπάρχει μια κοινή βάση. Αυτό είναι το συγκεκριμένο σύστημα, είναι τα καπιταλιστικά κράτη, είναι ο καπιταλισμός, όπου, όπως πολύ σωστά είπατε, και στην Ελλάδα και στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν προβλήματα τα οποία καθημερινά οξύνονται κάτω από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών. Μάλιστα. Κύριε Λιμπερίδη, αυτή η περιοδία του Γενικού Γραμματέα έχει μια άλλη βαρύτητα, να το πω έτσι, δεδομένης και της επιστολικής ψήφου που είναι σε ισχύ. Θυμίζω, έως τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Ακούσαμε μάλιστα τον κύριο Κουτσούμπα, απευθυνόμενο στους ομογενείς, να τους προτείνει να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση. Το ΚΚΕ, ωστόσο, θυμίζω, δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Το ΚΚΕ δεν εναντιώθηκε στη δυνατότητα, στο δικαίωμα του απόδημου ελληνισμού να ψηφίσουν. Έθεσε συγκεκριμένο προβληματισμό σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τρόπο της εκλογής. Και πρόταξε την δυνατότητα και το πάρσιμο συγκεκριμένων μέτρων, και μάλιστα έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους απόδημους να ψηφίσουν αυτοπρόσωπα σε σημεία τα οποία θα έχουν συγκροτηθεί στις διάφορες χώρες. Ναι. Δηλαδή, η πρόταση του ΚΚΕ ήταν σαφής. Μάλιστα. Να δημιουργηθούν πολύ περισσότερα σημεία που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους απόδημους Έλληνες, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν, να ξοδεύουν λεφτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, το καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο, και να μπορούν να ασκήσουν αυτό το στο δημοκρατικό δικαίωμα. Σε αντίθεση, η κυβέρνηση αυτό που απάντησε είναι ότι είναι μεγάλο το κόστος και γι' αυτό δεν μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια πρόταση. Και κατέληξε στο συγκεκριμένο νόμο με την επιστολική ψήφο,
η οποία όπως αποδείχθηκε και επιβεβαιώθηκε βεβαίως στο ΚΚΕ, γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη πριν τις εκλογές, με την γνωστή ιστορία της κυρίας Ασημακοπούλου, όπου τα προσωπικά στοιχεία χιλιάδων εκλογέων έγιναν ουσιαστικά fake volant, επιβεβαιώθηκε ότι με αυτή τη διαδικασία εδώ υπάρχει ζήτημα ακόμη και νόθευσης του τελικού αποτελέσματος. Κύριε Λιμπερίδη, τώρα καθοδόν προς τις ευρωεκλογές, ακούμε μεταξύ άλλων, μεταξύ και των πολιτικών αρχηγών, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει βρεθεί πολύ μπροστά στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα, να αναφέρει μεταξύ άλλων, να βάλει για την ακρίβεια κατά των μεγάλων συμφερόντων, όπως τον ακούμε, κατά της διαφθοράς, μια ορολογία που θυμίζει εν πολλής αυτή του ΚΚΕ. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είστε σε ευθέως ανταγωνιστική θέση με την ελληνική λύση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να βρεθεί το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου μπροστά από το ΚΚΕ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα του δίνουν μια ιδιαίτερη δυναμική. Βεβαίως ο καθένας κρίνεται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις του. Αυτό είναι γνωστό και επιβεβαιωμένο. Ο κύριος Βελόπουλος έχει αποδείξει στην πράξη ότι όχι μόνο είναι απέναντι στα συμφέροντα τα επιχειρηματικά και στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά ουσιαστικά με τον έναν τρόπο ή τον άλλον τα στηρίζει. Ενδεικτικό είναι ότι στην Ευρωβουλή, για παράδειγμα, ο κύριος Βελόπουλος, ο ευρωβουλευτής του κυρίου Βελόπουλου, έχει στηρίξει την πλειοψηφία από κοινού με τα υπόλοιπα κόμματα των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Mm-hmm. Επίσης θυμίζω ότι στο Ευρωκοινοβουλίο από τους 705 ευρωβουλευτές οι μόνοι που ψήφισαν ενάντια στα λόμπι και τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις πολιτικές αποφάσεις, από τους 705 επαναλαμβάνω, ήταν μόνο δύο. Και αυτοί οι δύο ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, ο Κώστας ο Παπαδάκης και ο Λευτέρης ο Νικολάου. Άρα το τι λέει στα λόγια ο κύριος Βελόπουλος σε μια, βεβαίως, μια προσπάθεια να κάνει να κερδίσει ψηφοφόρους με ορολογία η οποία θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει σε εισαγωγικά βάρη έναν απλό κόσμο που βεβαίως βλέπει μπροστά του ποιοι είναι οι υπέτειοι, λέμε ότι αυτό κρίνεται στην πράξη, όπως και για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εφαρμόζουν από κοινού μια πολιτική. Άρα για μας το κύριο είναι ο ελληνικός λαός να δει την πρακτική, στην πράξη, την υλοποίηση αυτό που λέει το κάθε κόμμα και να κρίνει με βάση αυτό. Όχι με το τι λέει τη μία στιγμή ή την άλλη, που τη μία λέει έτσι και την άλλη λέει διαφορετικά. Κύριε Δεν υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνισμού, το ξεκαθαρίζω. Ναι, ναι. Κύριε Λιμπερίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, για τη συνομιλία που είχαμε, γιατί μας χωρίζει και μια απόσταση στη χρονική διαφορά αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.